Το χάραγμα δεν θα δεχθώ, να προδώσω το Χριστό. Το χάραγμα δεν θα δεχθώ. Διαβάζω Αποκάλυψη, γι' αυτό δηλώνω άρνηση. Διαβάζω Αποκάλυψη. Κι όσα γραφηθήκανε, τα εξάρια ήρθανε. Το θηρίο στις Βρυξέλλες έτοιμο, η νύχτα με την ερήμο. Να προδώσω το Χριστό, το χάραγμα δεν θα δεχθώ. Διαβάζω Αποκάλυψη, γι' αυτό δηλώνω άρνηση. Διαβάζω Αποκάλυψη. Και ποιοι πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ή να δώσει αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και ή να μη της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Ω δε η σοφία εστί, ο έχων νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού, χ, ψι, σίγματα. Και ουκ έχουν συνανάπαυση ημέρας και νυχτός οι προσκυνούντες το θηρίο και την εικόνα αυτού και ήδη λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Συνέντευξη του κυρίου Παπαδήμα στη Μυρτώ Λοβέρδου. Από τις αρχές του 1993, η έκθεση των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων στην Ελλάδα βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και κατά πόσο έχει επηρεαστεί από τη συζήτηση γύρω από την αναγραφή ή μη του θρησκεύματος στην ταυτότητα? Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο δεν έχει κανένα νόημα η έκδοση νέων ταυτοτήτων. Γιατί απλώς θα είναι μια αντικατάσταση των εφθαρμένων σημερινών ταυτοτήτων με κάποιο καινούριο έντυπο ταυτότητας, στο οποίο όμως θα αναγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία των επισήμενων αναγραφών. Πλέον προσαρμοστούν στις ευρωπαϊκού τύπου ταυτότητες, πρέπει να λύσουν αυτό το πλαίσιο. Το 1991, με την έννοια της ψηφιστικής νόμος, ο οποίος καταργούσε τον ενιαίο κωδικό. Das soll nicht die Zukunft unserer Kinder sein. Stop RFID. Στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Δεν αναγράφεται το θρήσκευμα. Ή σε κάποιες χώρες, τελείω νομίζω χώρες, είναι εθελοντική η αναγραφή του θρησκεύματος. Επίσης υπάρχει στις περισσότερες χώρες ο ενιαίος κωδικός αριθμός μητρών. Εμείς θα αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, θα το προσαρμόσουμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επειδή φορέας πλέον της έκδοσης των ταυτοτήτων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να προετοιμάσουμε και ένα στελεχειακό δυναμικό, το οποίο θα μπορεί να αναγνωρίζει πλαστότητα ταυτοτήτων. Στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα δούμε και ποια άλλα στοιχεία μπορούν να αναγραφούν πάνω στην ταυτότητα, ώστε να διευκολύνουν ακόμη και τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας. Σαφώς όμως δεν θα αναγράφεται υποχρεωτικά τουλάχιστον, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το θρήσκευμα. Σίγουρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί εκκλησιαστικές παρεμβάσεις. Όχι, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Στο μέλλον όμως δεν θα υπάρξουν. Πιθανολογώ ότι μπορεί να υπάρξουν επεμβάσεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι επεμβάσεις θα είναι από την επίσημη πλευρά ή από την ανεπίσημη πλευρά της Εκκλησίας. Μαζί με τις ταυτότητες όμως επανήλθε και το θέμα του αριθμού 666 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σέγγεν. Καλά, αυτό νομίζω ότι μας γυρνάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή είναι τρελό να μιλάμε για την ταυτότητα και να απομονώνουμε ότι μόνο για την ταυτότητα δεν πρέπει να ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μια αναγνώριση. Μου φαίνεται ότι είναι τρελό να υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Σεβασμιότατε, ακούσατε τη δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ο οποίος είπε ότι θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο, δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες κατά τα ευρωπαϊκά ιωθώτα και επίσης ότι περιμένει να υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά εκκλησιαστικών παραγόντων. Μάλιστα έκανε μια διαφοροποίηση μεταξύ της επισήμου εκκλησίας και ανεπισήμων εκκλησιαστικών οργανώσεων. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Να σας πω αμέσως. Είπε όμως ο κύριος Υπουργός ότι υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις ταυτότητες των πολιτών των χωρών αυτών αναγράφεται το θρήσκευμα. Προαιρετικός, ναι. Και σε καμία από αυτές τις χώρες δεν υπάρχει θρήσκευμα που να έχει στο λαό τέτοια αναλογία όσα έχει η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη στο λαό της Ελλάδος. Και επειδή η Ελλάδα θέλει την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη πέρα από τον καθαρά εκκλησιολογικό και σωτηρολογικό χαρακτήρα της και ως βασικό φορέα των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του ελληνικού βίου, διαρωτώ με εάν θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα θεσπίσει τέτοιο νόμο ώστε να μην αναγράφεται στην ταυτότητα των Ελλήνων πολιτών το ορθόδοξο χριστιανικό θρήσκευμα για εκείνους που είναι ορθόδοξοι. Πρώτον. Δεύτερον, με συγχωρείτε κύριε Πρεντεντέρη, πρέπει να σας πω ότι η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είχε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αναγράφεται το 666 ή άλλο ή οδήποτε σύμβολο πάνω στα δελτία των ταυτοτήτων, έχει με απόφασή της δεσμευθεί ενώπιον του ελληνικού λαού ότι αν υπάρχει τέτοιο σύμβολο, είτε το 666 είτε ανάλογο, το οποίο κατά έναν τρόπο προδιαθέτει τους Έλληνας χριστιανούς ορθοδόξους ότι πλέον εμπλέκονται σε αυτό τον πόλεμο των αιρέσεων και των ξένων προπαγανδών, και αν δεν επιτραπεί να αναγράφεται το όνομα του χριστιανού ορθοδόξου στην ταυτότητα, θα δώσει κατεύθυνση στον ελληνικό λαό να μην δεχθεί τα νέα αυτά δελτία ταυτότητος να τα έχουν οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί. Εάν λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και η ιεραρχία, είμαι βέβαιος ότι θα επιμείνει σε αυτή τη γραμμή, η σύγκρουση θα είναι μεγάλη και νομίζω ότι δεν θα ωφελήσει κανέναν. Επομένως η Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν αποδέχεται τη συνθήκη του Σέγγεν, είναι και αυτή με τους εκπροσώπους της πίσω από την Ελλάδα σε όλες αυτές τις διακηρύξεις περί σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν θα εμπόδιζε κανένα στην Εκκλησία να έχει εκείνη ταυτότητα, βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Δηλαδή το να δηλώνει κανείς την πίστη του, το οποίο το βρίσκω εγώ απολύτως θεμητό και το οποίο λέει ο Σεβασμιότατος μεταλόγου ότι ο Έλληνας θέλει να δηλώνει την Ορθόδοξη, θα μπορούσε να το κάνει με μια εκκλησιαστική ταυτότητα. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα επί τη ευκαιρία να παρατηρήσω, για να μην μένουν έτσι εντυπώσεις, ο κύριος Γιακουμάτος είπε κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές. Η επικότητα δεν αλλάζει όπως το θρήσκευμα, κύριε Γιακουμάτο, διότι το θρήσκευμα είναι ένα δικαίωμα το οποίο
μια κατάσταση που μπορώ μόνος μου να την αλλάξω χωρίς να ρωτήσω κανέναν. Μπορώ να μην το πω καν και στον εαυτό μου ακόμα ότι άλλαξα θρήσκευμα. Η υπηκότητα προϋποθέτει ότι κάποια αρχή, δημόσια αρχή, αποδέχεται ή δεν αποδέχεται την κατάσταση αυτή. Επομένως δεν είναι το ίδιο πράγμα στοιχεία. Ας μην μείνουμε στο παράδειγμα, ναι. Αλλά ο κύριος Γιακουμάτος, θα ήθελα να το ρωτήσω, ακούσαμε το Σεβασμιότατο να προαναγγέλει μια σφοδρή αντίδραση της Εκκλησίας στα όσα δήλωσε, ως προθέσεις τουλάχιστον, ο Υφυπουργός των Εσωτερικών, εις ό,τι αφορά την αναγραφή του θρησκεύματος της ταυτότητας. Συμμερίζετε την ανάγκη, κύριε Γιακουμάτο, αυτής της σφοδρής αντίδρασης? Το σεβασμό που έχω στον Σεβασμιότατο, στον Δεσπότη Αλεξανδρουπόλεως, ήταν πολύ επίοικης. Θα επακολουθήσουν πολύ χειρότερα. Θα σας πω για τον απλό εξής λόγο. Δεν είναι ούτε μεσαίωνας και θα πρέπει ο κύριος Δήμου, ούτε είμαστε πίσω από το Ιράκ, να είναι λίγο πιο προσεκτικός, διότι άθελά του το να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θα μου επιτρέψει με όλη την αγάπη και εκτίμηση να του πω ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Εάν, κύριε Δήμου, είναι παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων η αναγραφή του θρησκεύματος με τη συμφωνία του Σέγγελ, τότε με την επεξεργασία δεδομένων που περάσαμε το νομοσχέδιο. Ξέρετε, κύριε Δήμου, ότι εκεί θα είστε ανοιχτό βιβλίο. Ο κάθε πολίτης από την ώρα που γεννιέται μέχρι που πεθαίνει, ποια αρρώστια πέρασε, πότε πέρασε σύφυλλη, πότε πέρασε ψυχοπάθεια, πότε. Τα πάντα πέρα από εκεί δε θα είστε φακελωμένος για χιλιάδες ευαίσθητα στοιχεία, τα οποία θα είναι στη δημόσια χρήση οποιοδήποτε ισχυρού έχει την παρέμβαση. Άρα λοιπόν. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη. Από πού προκύπτει αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίσατε? Ξέρω, ήταν, κύριε, το νομοσχέδιο της προστασίας των πολιτών από το ηλεκτρονικό φακέλο. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Κύριε, έχω την εντύπωση ότι δεν το διαβάσατε. Να υπερασπίσω με πυροτεχνήματα ότι αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε και ξέρουμε καλά τι ψηφίζουμε είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν τη συμφωνία της Σέγγελ. Είναι προϋπόθεση για τη συμφωνία του Σέγγελ. Άρα λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα. Και ο τίτλος του ήταν για την προστασία των πολιτών. Κύριε Δήμου, δεν είναι προστασία, το λέτε εσείς στα χαρτιά, εν ώψη της δημοκρατίας και έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι αυτή η συμφωνία του Σέγγελ σας κάνει διάτητο, κύριε Δήμου, από παιδική ηλικία, τι αρρώστια πέρασε, αν πέρασε τύφο μικρός, μέχρι που να πεθάνε, θα ακολουθούν όλοι οι συμπαθείς. Ένα αυτό. Το είπε και ο Υπουργός για την κάρτα κοινωνικής ασφάλειας, για την κάρτα υγείας. Το δεύτερο. Όχι, δεν είπε αυτό ο Υπουργός. Είπε ότι θα υπάρχουν στην ταυτότητα στοιχεία που θα βοηθάνε τις υπηρεσίες υγείας. Π.χ. αν είστε διαβητικός ή αν έχετε ρέζους αρνητικό. Όχι, κύριε Δήμου, δεν τα ξέρετε καλά. Να έρθετε να εδώ έχω το νομοσχέδιο, γιατί κύριε Γιακουμάτα. Παραπλανάτε, με συγχωρείτε, κύριε Δήμου, ή κάνετε παραπλάνηση. Θα σας πω γιατί. Η κάρτα της κοινωνικής ασφάλειας που θα πάρετε για να πάτε στον γιατρό του ΙΚΑ από το Χαλάνδρι, στο ΙΚΑ του Χαλανδρίου, θα γράψει τι πάθηση έχετε και τα φάρμακα. Και τώρα αυτά περνάνε, το σας. Αυτά περνάνε με το έντυπο στο κομπιούτερ και θα ξέρει ο κάθε Έλληνας εάν πέρασε σύφυλλη, κύριε Δήμου, αν πέρασε σύφυλλη στα 15 του, αν πέρασε ένα ψυχολογικό σοκ στα 18 του από μια ερωτική απογοήτευση, και αυτά θα είναι στη διάθεση του καθενός. Δεν είμαστε, κύριε Δήμου, ακούστε. Μα δεν και τώρα το ιστορικό σας αλλά το έχουν οι γιατροί. Και ποιος ειδικοί, εμποδίζει να γίνει και το κουκουέ εσωτερικού δεν είναι, είμαστε, δεν έχουμε ιδεομανία. Απλώς παραβιάζεται κατά τον χειρότερο τρόπο την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Και εσείς έρχεστε εδώ να μας πείτε ότι έτσι παραβιάζεται με τον εγγραφή Χριστιανός Ορθόδοξος. Άρα λοιπόν αυτό δεν στέκει. Το δεύτερο, κύριε Πρεβεντέρη, η Εκκλησία, είπε ο κ. Υπουργός ότι δεν ξέρω τι εννοούσε την επίσημη Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία στην Ελλάδα. Όχι. Ο κύριος Υπουργός έκανε μία διάκριση μεταξύ επισήμου εκκλησιαστικής ιεραρχίας, αυτό κατάλαβα εγώ, και διαφόρων εκκλησιαστικών και παρακλησιαστικών οργανώσεων, οι οποίες δεν δεσμεύουν απαραίτητο στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σωστά. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εδώ είναι ο κύριος Σεβασμιότατος, συνέστησε τριμελή επιτροπή για την εξέταση και παρακολουθεί το θέμα από κοντά και έχει τις απόψεις. Άρα η Εκκλησία συμμετέχει. Δεν είναι η επίσημη. Ναι, αλλά δεν εμποδίζει και άλλους πλην της επισήμου Εκκλησίας, να με διορθώσει ο Σεβασμιότατος αν λέω λάθος, και άλλους να αντιδράσουν. Εγώ μιλάω γιατί δεν εκφράζω καμιά αίρεση και καμιά άλλη Εκκλησία. Μόνο μία, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, η Διαρκή Ιερά Σύνοδος συμφωνεί. Το Άγιο Όρος, Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, Άφο, έχει τα χαρτιά. Εμείς, κύριε Πρετεντέρη, εκφράζουμε. Η εξορισμού αποστολή του βουλευτή είναι να εκφράζει
τις κοινωνικές ή την κοινωνία, έτσι και σωμάτισε ολόκληρη την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν και η ιερά κοινότητα.